πει, την ανέβασα στο Instagram η Ανθή. Κοιτάξτε εδώ, με αυτή την υπέροχη πλάτη, με αυτό το φως της καλημέρας. Το φως της καλημέρας, ναι, μίλα μου, τι ωραία που τα λες. Να ξέρεις ότι και να μου πεις ότι έστεισες το κινητό μόνη σου, θα το πιστέψω. Θα μπορούσε. Α, δεν είναι. Ποιος τράβηξε αυτή τη φωτογραφία, Ανθή? Καλέ, φίλες μου την τράβηξαν, φίλοι μου την τράβηξαν. Πού πήγε το μυαλό σας? Δηλαδή είπες στη φίλη σου να σε τραβήξει φωτογραφία ξάπλα στο κρεβάτι. Να σου πω συγκεκριμένα. Τι περίεργο έχει ήταν μετά την... Δεν βλέπω, είναι σκοτεινή. Αχ, σε ευχαριστώ. Όχι, είναι πολύ ωραία και καλλιτεχνική. Σε ευχαριστώ, Νίκο μου. Βλέπεις εσύ κάτι περίεργο? Όχι. Μία πλάτη, δεν βλέπεις? Ναι, μέχρι εκεί. Τι χρώμα είναι αυτό που φοράς? Δεν φοράει, παιδί μου, τίποτα. Είναι γυμνό το κορίτσι, ζεσταίνεται. Γι' αυτό τη σχολιάζουμε. Τη σχολιάζουμε. Είναι μια πλάτη. Ναι, τη σχολιάζουμε αυτό. Για να τη δούμε, γιατί είναι πολύ ωραία η πλάτη σου. Δεν ξέρω αν φορούσες, αλλά. Φοράω μαγιό από κάτω, δεν φαίνεται, αλλά φοράω μαγιό. Και από πάνω, γιατί δεν βλέπω λίγο. Κάτσε, ρε παιδάκι μου, να μας πει ποιος έβγαλε τη φωτογραφία και μου στέλνει μήνυμα τότε σε διακόπτω συνέχεια. Είπα, φίλε μου, πού πήγε το μυαλό σου? Α, πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Από την αρχή. Είσαι σε αυτό το κρεβάτι το οποίο είναι ξενοδοχείο και είσαι σε διακοπέ. Μάλιστα. Δεν μα πειράζει ποιο είσαι, δικαίωμά σου. Α, ευχαριστώ. Κοιμάσαι γυμνή γιατί ζεσταίνεσαι. Και αυτό δικαίωμά σου. Καλά, ήταν μετά τη θάλασσα κιόλα, νομίζω. Ωραία. Όχι, το πρωί πριν να πάμε. Η φωτογραφία βρέπει ποιο την τράβηξε. Φίλοι, παιδιά, δεν το είπα. Πόσε φορέ. Δεν το άκουσα, γι' αυτό το φώναξα. Συγγνώμη, σ' αγαπώ πολύ. Είναι η τρίτη φορά. Θα ήθελες κάποια άλλη απάντηση όμως. Ναι, δεν θα ήθελα. Εσύ δεν θα ήθελες να την τράβει κι άλλο. Σε απογοητεύω. Όχι, μια χαρά δεν είναι, βγήκε ωραία. Δεν έχει βγήκε ωραία. Φίλοι μου. Έχει ωραίο αποτέλεσμα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το ξεκινήσαμε όλο αυτό. Γιατί θέλω να μου πεις αν υπάρχει κάποιο tip για να βάζουμε το φίλο μας να μας τραβάει φωτογραφίες χωρίς να θέλει να μας πετάξει το κινητό στο κεφάλι. Σου συμβαίνει αυτό? Όχι, γιατί δεν είναι αυτό, αλλά ναι. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω όμως ούτε εγώ. απλά θέλω να σου πω, η συγκεκριμένη φωτογραφία την είχα δει κάπου, είναι αντιγραφή σε ένα. Δεν θυμάμαι, σε ένα account στη Life, ήταν στην Athens Voice, που ήταν μια πολύ ωραία πλάτη επίσης και ήταν έτσι χωρίς να φαίνεται. Και μου είχε φανεί λίγο artistic και τη μιμήθηκα. Ωραία, Ανθή. Πώς τα λέω έτσι,